Και θέλω να είμαι πολύ καθαρός σε αυτό το πράγμα. Δικαίωμα και μάλιστα έχει και την ευκαιρία ο κεντρικός τραπεζίτης με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας είναι να πει την άποψή του για την πορεία των οικονομικών και ιδιαίτερα των χρηματοπιστωτικών στην Ελλάδα. Δεν θα σας αρέσει βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, στην πίνα. Εγώ λέω ότι έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα φυσικά. Το απέκτησε. Εντάξει, τον κάλεσε να τα δώσει τα στοιχεία. Τι είπα να πει, ας πούμε. Τι δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα να κάνει μια δουλειά όπως αυτή με τα γνωστά mail. Δεν το έχει αυτό το δικαίωμα. Γιατί έτσι λειτουργεί ως πολιτικός παράγοντας. Δεν μισό λεπτό. Ως πολιτικός παράγοντας. Τη δυνατότητα δηλαδή του οποιοδήποτε. Το οποιοδήποτε η επιλεκτική ενημέρωση. Όχι. Δημοσιογράφος να είναι. Και... Δημοσιογράφος είναι ο κ. Σουρνάρας. Όχι. Δεν λέω για τον κ. Σουρνάρα. Αλλά απευθεί ο δημοσιογράφος κανονικά. Άρα εκεί έγκυται το πρόβλημα. Εκεί έγκυται το πρόβλημα. Και εγώ ναι, λέω. Δεν έγκυται στην ουσία του θέματος. Αν είναι έτσι ή όχι τα πράγματα. Να βγει να τα πει. Κανονικά, δεν κατάλαβα. Να βγει να τα πει. Αυτό, να βγει να τα πει. Ευθαρσός. Αλλά θα λέγατε μετά. Πέρα από το δικαίωμά του. Εμείς θα κάναμε κριτική σε αυτό που θα έλεγε. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άλλο πράγμα είναι, βγαίνω και τα λέω. Άρα, αν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε καλά, να δείτε. Έχετε δει. Όλοι, τουλάχιστον οι τρεις από εδώ πέρα, έχουμε παρακολουθήσει εκθέσεις των διοικητών της Τραπέζης της Ελλάδας τα τελευταία. Συνήθως είναι 30, χρόνια. 35 είναι επικριτικές χρόνια. Οι οποίες συνήθως είναι επικριτικές. Ο κύριος Προβόπουλος έκανε εκθέσεις. Οι δύο ομιλίες του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, είτε είναι ο Τίμος ο Χριστοδούλου παλιότερα, είτε είναι ο Προβόπουλος, οι κύριοι όλοι. Έτσι, έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν και με τεχνοκρατικά στοιχεία κτλ. Λέω λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Και δεύτερο ζήτημα είναι η καλή, θα έλεγα, συνεργασία με την ίδια την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα περί ανεξάρτητης αρχής, βεβαίως. Ανεξάρτητης δηλαδή, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που συζητάμε, ωραία, ανεξάρτητη, ναι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί εξαιρεί την Ελλάδα. Όχι, και με ποιο άρθρο του καταστατικού του εξαιρεί την Ελλάδα. Από την, όχι, μιλάμε για τα ανεξάρτητα. Πώς και πόσο εκτελούν το ρόλο. Εσείς ζητάτε την παρέτηση του κυρίου Στουρνάρα επισήμως ή όχι, για να καταλάβουμε. Δεν ζητάω ούτε την παρέτηση του κυρίου Στουρνάρα, εγώ ζητάω να παίξει το θεσμικό του ρόλο σε συνεργασία και να βοηθήσει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται. Κύριε Παπαμίκο. Τα ερωτήματα είναι κοινά. Τι να κάνουμε, ξαναφερθείτε και εσείς. Έχω σημειώσει κάποιες εκφράσεις από αυτά που είπε ο κύριος.